Κώστας Στούπας, δημοσιογράφος, αρθρογράφος στο Capital και οικονομικός αναλυτής, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ήρθατε, κύριε Στούπα. Καλή σας μέρα. Κύριε Στούπα, φαίνεται από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών ότι η αποχή ήταν ο μεγάλος νικητής, αλλά είχαμε και εκπλήξεις και αλλαγές. Και θα ήθελα να μας κάνετε ένα πρώτο σχόλιο για το πώς έχει διαμορφωθεί το πολιτικό ανάγλυφο στην Ελλάδα. Καλημέρα. Σίγουρα η αποχή ήταν ο μεγάλος κερδισμένος και η αποχή ήταν αυτή που τελικά διαμόρφωσε κατά μεγάλο μέρος το αποτέλεσμα που είδαμε. Από εκεί και πέρα οι αυξομοιώσεις των ποσοστών εμπεριέχουν κάποιο μήνυμα και καταγράφουν κάποιες διαφοροποιήσεις και μεταβολές που συντελούνται στην κοινωνία. Αυτό συνέβη στην Ελλάδα, όπως το είδαμε το αποτέλεσμα, αλλά και στην Ευρώπη θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμβαίνει το ίδιο. Δεν είχαμε ανατροπές στην Ευρώπη. Οι παραδοσιακές δυνάμεις συγκράτησαν τα ποσοστά τους ή οι απώλειες ήταν μικρότερες από τις αναμενόμενες και οι νεοεισερχόμενοι σημείωσαν, κέρδισαν, αλλά δεν καταφέρουν να ανατρέψουν από ό,τι φαίνεται το σκηνικό συνολικότερα αυτή τη στιγμή. Κύριε Στούπα, μια σειρά από προβλήματα που στην αρθρογραφία σας τα έχετε θίξει, θεωρείτε ότι έχουν στείλει μηνύματα? Δηλαδή είχαμε την ψήφιση του νομοσχεδίου που και κυβερνητικά στελέχη λένε ότι εκεί οφείλεται, για να ξεκινήσουμε από την κυβέρνηση, εκεί οφείλεται πολύ μεγάλη ζημιά, τα ΤΕΜΠΗ, η ακρίβεια. Πιστεύετε όμως για τα βασικά θέματα που θα έπρεπε να αποτελέσουν στοιχεία ενός ευρύτερου οράματος που δεν βλέπουμε κάθε φορά που έχουμε εκλογές και έχουμε debate υποψηφίων, πιστεύετε ότι πήραν τα μηνύματα και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη? Αυτό θα το δούμε εν ευθέτω χρόνο. Νομίζω αυτή τη στιγμή, ας αν ξεκινήσουμε από την Ευρώπη, ότι στη Γαλλία, ας πούμε, εκεί υπάρχει ένα θέμα. Θα γίνουν εκλογές βουλευτικές μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό είναι συνιστά πολιτική εξέλιξη. Ο Πρωθυπουργός του Βελγίου παραιτήθηκε και στη Γερμανία ο κυβερνητικός συνασπισμός και τα τρία κόμματα μαζί δεν συγκεντρώσανε 30%. Πέρα από αυτό όμως, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα κρατάει την πρώτη θέση. Φαίνεται ότι μαζί με τους Σοσιαλδημοκράτες και τους Φιλελευθέρους μπορεί να εκλέξει πάλι πρόεδρο της Κομισιόν. Θα το δούμε βέβαια τις επόμενες μέρες. Νομίζω ότι τα ζητήματα που παίξανε καθοριστικό ρόλο στις μεταβολές που είδαμε τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα είναι τρία κυρίως. Το ένα είναι ο πληθωρισμός και η ακρίβεια που λέμε, δηλαδή η μείωση του βιωτικού επίπεδου. Το δεύτερο είναι το μεταναστευτικό και το τρίτο είναι η woke agenda. Αυτή η ιστορία με τους γάμους ομοφυλοφίλων, με το δικαιωματισμό και την καταχρηστική προβολή δικαιωμάτων από κάποιες μειοψηφικές κοινότητες των κοινωνιών που προβληματίζουν το σύνολο, την πλειοψηφία, τη συνολικότερα της κοινωνίας. Νομίζω αυτά είναι τα τρία θέματα και είναι δύσκολο αυτά τα ζητήματα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, το σύστημα, οι πολιτικές ηγεσίες να τα διαχειριστούν. Ας πούμε, η ακρίβεια και ο πληθωρισμός δεν είναι κάτι εύκολο στη διαχείριση. Μπορεί να είδαμε τους τελευταίους μήνες αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Θεωρώ ότι αυτή ήταν τεχνική αποκλιμάκωση λόγω της υποχώρησης, της συγκυριακής υποχώρησης των τιμών ενέργειας. Συνολικότερα, τα μακροδεδομένα δείχνουν ότι ο πληθωρισμός είναι κάτι που επισκέφτηκε τις δυτικές κοινωνίες και θα παραμείνει μαζί τους για πολλά χρόνια, γιατί οφείλεται, είναι πολύ παραγωγικός και οφείλεται σε πολλούς λόγους. Ο πληθωρισμός οφείλεται στην αποπαγκοσμιοποίηση. Από τη στιγμή η Δύση που βλέπει ότι η Κίνα έχει πολιτικές φιλοδοξίες, φιλοδοξίες πολιτικής άσκησης, πολιτικής επιρροής στον πλανήτη, στον κόσμο, προσπαθεί να απαγκιστρωθεί από την Κίνα, επιδοτεί η Δύση επενδύσεις παραγωγικές στις δυτικές χώρες, στη δυτική επικράτεια πλέον. Αυτό θα αυξήσει το κόστος παραγωγής, γιατί οι δυτικοί εργαζόμενοι έχουν καλύτερες συνθήκες και απολαβές από ότι οι εργαζόμενοι στην Ασία.
Άρα είναι ένας παράγοντας η αποπαγκοσμιοποίηση που λέμε που δεν μπορούμε να τον αποφύγουμε και είναι και ένας παράγοντας που ενισχύει τον πληθωρισμό. Ένα δεύτερο θέμα που ενισχύει τον πληθωρισμό είναι η έλλειψη εργατικών χεριών και για όσο ακόμη η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική δεν θα μπορεί μαζικά να υποκαθιστά θέσεις εργασίας, σημαίνει πως το κόστος εργασίας θα είναι ακριβότερο και θα ακριβαίνει. Γιατί πολύ απλά η προσφορά εργασίας θα υπολείπεται της ζήτησης. Είναι αυτό που παρατηρούμε τώρα αυτή την περίοδο. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό που λέμε πληθωρισμός οφείλεται σε παράγοντες που δεν είναι εύκολα ελέγξιμοι και διαχειρίσιμοι, προκειμένου οι κυβερνήσεις, λαμβάνοντας κάποια μέτρα, να το διευθετήσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή μέσα στη δεκαετία που διανύουμε. Πληθωρισμός όμως τι σημαίνει? Πολλοί χαίρονται ότι με τον πληθωρισμό θα διαβρωθεί κατά κάποιο τρόπο το μεγάλο ιδιωτικό και δημόσιο χρέος. Αυτό είναι σωστό. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο πληθωρισμός διαβρώνει και την αγοραστική δύναμη των κοινωνιών. Και ειδικά στα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα, αυτό γίνεται εμφανές, η μείωση της αγοραστικής δύναμης, δηλαδή η μείωση του βιωτικού επίπεδου. Και στο βαθμό που αυτό γίνεται αισθητό, οι πολίτες, χωρίς να αντιλαμβάνονται από πού, αντιδρούν με τον τρόπο που αντιδρούν. Δεν είναι κάτι εύκολο αυτό για να γίνει, για να το διαχειριστούμε και να λυθεί στα επόμενα χρόνια. Τα τελευταία 30-40 χρόνια ζήσαμε στις συνθήκες παγκοσμιοποίησης την πτώση των τιμών παντού, γιατί υπήρχε ένας εισαγόμενος αποπληθωρισμός. Το φθηνό εργατικό δυναμικό της Κίνας και της Ασίας παρήγαγε φθηνά προϊόντα τα οποία απολαμβάναμε στη Δύση σε χαμηλές τιμές. Αυτό σήμαινε ότι και τι δεν πήραμε μεγάλες αυξήσεις στις ονομαστικές τους μισθούς, είχαμε δυνατότητα να αγοράσουμε περισσότερα φθηνά πράγματα, περισσότερα αντικείμενα, περισσότερα αγαθά σε φθηνότερες τιμές. Αυτό εννοώ φθηνά πράγματα, όχι ότι είναι ευτελή. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ακρίβεια είναι ένας παράγοντας που οδηγεί αυτή την αύξηση της δυσαρέσκειας. Το δεύτερο θέμα είναι η woke agenda. Εδώ υπάρχει ένας διχασμός των κοινωνιών. Βλέπουμε τους νεότερους να βλέπουν με πιο θετικό μάτι αυτές τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά, ξέρετε, τον καθορισμό ή την αυτοταυτοποίηση των ανθρώπων σε σχέση με το φύλο τους, το οποίο πολλές φορές το βλέπουμε να απέχει το φύλο που θέλει, με το οποίο θέλει να ταυτοποιείται ο καθένας σε σχέση με το βιολογικό φύλο. Αυτό τους μεγαλύτερους τους ξενίζει και τους προβληματίζει, με αποτέλεσμα να αντιδρούν με τον τρόπο που αντιδρούν, αναζητώντας δηλαδή πολιτικές ταυτότητες σε πιο συντηρητικές δυνάμεις, ζητώντας αντιπροσώπευση από πιο συντηρητικές δυνάμεις. Το βλέπουμε λοιπόν αυτό να τροφοδοτεί αυτό το κύμα συντηρητισμού που πολλοί το λένε, ας πούμε, το ταυτίζουν σαν άνοδο της ακροδεξιάς. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς ακροδεξιά, είναι ένα κίνημα συντηρητισμού, το οποίο βέβαια δεν είναι ομοιογενές, είναι αρκετά ανομοιογενές και εξαιτίας αυτού του ζητήματος βρίσκουν έδαφος, βρίσκουν ρογμές και δυνάμεις αναθεωρητικές όπως η Ρωσία να αποκτούν π.χ. επιρροή στην Ευρώπη μέσω διάφορων κομμάτων που εμφανίζονται σαν φιλορωσικά. Η woke agenda παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε αυτή την συντηρητικοποίηση της κοινωνίας. Και το τρίτο θέμα είναι το μεταναστευτικό. Είπαμε στο θέμα πριν της ακρίβειας ότι υπάρχει έλλειψη εργατικών χεριών. Οι δυτικές κοινωνίες, οι δυτικές κυβερνήσεις θα πρέπει να βρουν τη μαγική ισορροπία όπου θα πρέπει να ελέγξουν το ποιος μπαίνει μέσα στις δυτικές κοινωνίες και να μην δημιουργούνται θύλακες, δηλαδή άλλες κοινωνίες με αρχές, με τρόπο ζωής που είναι πολιτισμικά ιδιαίτερα ξένος σε σχέση με τον τρόπο ζωής των δυτικών κοινωνιών. Αυτό σοκάρει τις τοπικές κοινωνίες όταν βλέπουν άλλες κοινωνίες να δημιουργούνται μέσα στα σπλάχνα τους και ανθρώπους να συμπεριφέρονται όπως συμπεριφέρονται στην Αραβία ή σε χώρες του Ισλάμ, ας πούμε. Το μεταναστευτικό, αυτή είναι η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι η έλλειψη εργατικών χεριών. Προς το παρόν, η μετανάστευση είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο αυτή θα μπορούσε να τεθεί υπό έλεγχο και να εκτονωθεί η πίεσή της. Χρειάζεται όμως οι κυβερνήσεις και οι χώρες της Δύσης να βρουν έναν τρόπο ελεγχόμενης μετανάστευσης, όπου θα έρχονται μετανάστες, αλλά πολιτισμικά ενδεχομένως θα πρέπει να είναι συγγενείς
οι συμπεριφορές της, οι συμπεριφορές τους και οι αξίες τους με τις δυτικές κοινωνίες και από την άλλη πλευρά ότι αυτοί οι μετανάστες δεν θα δημιουργούν αυτές τις τριβές που δημιουργούν στις κοινωνίες σε σχέση με τα ήθη και τα έθιμα τα οποία φέρουν μαζί τους. Είναι και τα τρία λοιπόν, αυτά είναι τα τρία βασικά σημεία που τροφοδοτούν τη δυσαρέσκεια που διαφαίνεται και σταδιακά αναπτύσσεται στη Δύση και οι κοινωνίες και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να βρουν ένα τρόπο να λύσουν ή να εκτονώσουν την πίεση από τα τρία αυτά ζητήματα. Κύριε Στούπα, πολύ σωστά εντοπίσατε ότι οι νέοι αυτή τη στιγμή μπαίνουν σε ένα συντηρητικό ιδεολογικό πλαίσιο, γιατί και οι δημοσκοπήσεις όλες δείχναν, ας πούμε, ηλικίες 18-25 να ψηφίζουν και AfD στη Γερμανία και Le Pen στη Γαλλία, αλλά πλέον έχουν αλλάξει και οι σχετισμοί και οι ορολογίες. Έχουν δηλαδή μετατοπιστεί η Le Pen σε μια δεξιά συντηρητική κατεύθυνση και το AfD στη Γερμανία, και αυτό έχει αλλάξει κάπως την ατζέντα. Παράλληλα βλέπουμε και στην Ελλάδα την άνοδο των δεξιών κομμάτων και η αριστερά να συρρυκνώνεται και σε Ελλάδα και σε Ευρώπη, διότι δεν μπορεί να αφουγκραστεί το πρόβλημα. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι το μεταναστευτικό, όταν μιλούσαμε για το μεταναστευτικό, ας πούμε, τη δεκαετία του 80, είχε να κάνει με ένα άλλο μέγεθος, και άλλο μέγεθος είναι το σημερινό. Δεν μετασχηματίστηκαν οι ιδέες και το πλαίσιο αντιμετώπισης. Οπότε, στη δεδομένη χρονική στιγμή, για να ξεκινήσουμε από τα αριστερά, βλέπετε να παίρνουν τα μηνύματα και να αλλάζουν λίγο τον τρόπο προσέγγισης σε αυτά τα βασικά, αλλά στο μεταναστευτικό. Νομίζω σε σχέση με την αριστερά θα ήθελα να σας απαντήσω ότι η αριστερά φαίνεται να συρρυκνώνεται. Η αριστερά φαίνεται να συρρυκνώνεται και να απειλείται γενικότερα, άμα το δούμε μακροσκοπικά, με την έννοια ότι ο αυτοματισμός, η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική μειώνουν τη ζήτηση για εργατικό δυναμικό. Η παραδοσιακή αριστερά, όπως ξέραμε, είχε σαν βασικό φορέα της, σαν βασική πηγή, την εργατική τάξη. Στο βαθμό που η τεχνολογική εξέλιξη προϊονίζει ένα μέλλον όπου η ζήτηση για εργατικά χέρια θα είναι μικρότερη ή ελάχιστη, θα περιοριστεί, η αριστερά αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα εξέβρεσης υποκειμένου πολιτικού στο οποίο πάνω θα στηρίζεται. Αυτό είναι το βασικό της πρόβλημα. Αυτό που προσπαθεί να κάνει η αριστερά είναι να μετατοπιστεί από την εργατική τάξη προς τις σεξουαλικές μειονότητες, το δικαιωματισμό και όλο αυτό το γαλαξία συμπεριφορών μειονοτικών ομάδων. Δεν ξέρω αν θα το πετύχει και αν αυτά τα πράγματα είναι βιώσιμα. Αυτό όμως, κύριε Στούπα, με συγχωρείτε, αυτό όμως αλλάζει και τη δεξαμενή ψηφοφόρων, έτσι. Αλλάζει τη δεξαμενή ψηφοφόρων, ναι. Βέβαια, αυτές οι συμπεριφορές του δικαιωματισμού, της αφιλίας ή της σεξουαλικής ελευθεριότητας μου θυμίζουν έντονα μάλλον σε όσους γνωρίζουν από ιστορία την περίοδο της Belle Époque, τη δεκαετία του 20, που αναπτύχθηκαν επίσης, αλλά τροφοδότησαν στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, την άνοδο του ναζισμού, γιατί η συντηρητική πλειοψηφία φοβήθηκε και αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο. Γι' αυτό συνδύασα τη woke agenda πριν με το ότι βοηθάει στο να συντηρητικοποιείται η κοινωνία. Η αριστερά λοιπόν ψάχνει εκεί να βρει κάποια υποκείμενα νέα. Δεν ξέρω, γιατί όπως και εσείς γνωρίζετε, η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική είναι δύο εξελίξεις οι οποίες επελάβουν και αν δεν έχουν ήδη αρχίσει να διαμορφώνουν το κλίμα, την ατζέντα, θα το κάνουν σύντομα. Μάλιστα, κύριε Στούπα, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας και την ανάλυση σας εδώ στο News Hub και θα τα λέμε συχνά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.